Πρώτα απ' όλα, Γιάννη, καλή χρονιά με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείς. Καλησπέρα, καλή χρονιά και σε εσά και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και επιτυχίες αγωνιστικές και προσωπικές. Ναι, σίγουρα πάνω απ' όλα η υγεία που είναι το σημαντικότερο. Για μας να μην υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά για όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία και να αφήνουμε πίσω τα προβλήματά μας. Γιάννη, καλησπέρα και καλή χρονιά. Αρχικά, έτσι, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, θα πάμε και στο παιχνίδι, το οποίο είναι και η αφορμή για την οποία έτσι συζητάμε σήμερα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στην ομάδα. Ουσιαστικά πάθηκε και αυτή η απόφαση που νομίζω την περιμένατε και εσείς να δείτε τι ακριβώς θα γίνει, για να μην συνεχίσει τον ΠΑΟΚ Γκόμες και να τον αντικαταστήσει η ομάδα με έναν άλλο παίκτη στη θέση του. Επειδή είσαι από αυτούς που επέλεξαν ουσιαστικά να αποχαιρετήσουν και ξεχωριστά τον Γκόμες και το έκανες με αρκετά έντονο τρόπο μέσα από έτσι προσωπικό σου λογαριασμό στα social media, ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα πώς έτσι το βιώνετε όλο αυτό εσείς και μετά στη συνέχεια θα πάμε και στον νέο παίκτη που έρχεται. Ναι. Με το Χάρη, τον Γκόμες η κατάσταση ήταν περίπλοκη από την αρχή της χρονιάς. Είχαμε το θέμα να δούμε πόσο έτοιμος θα είναι από τον τραυματισμό του. Από εκεί και πέρα όποια απόφαση πάρθηκε και σε όποια στιγμή ας πούμε πάρθηκε όπως είναι τώρα ας πούμε, στα μέσα της περίοδου αφορά τη διοίκηση και τον προπονητή κυρίως για το πώς θέλουν να συνεχιστεί η ομάδα και να στηθεί η ομάδα. Εμείς οφείλουμε να υποστηρίξουμε κάθε απόφαση του προπονητή και της διοίκησης. Τώρα όσο αφορά το Χάρη, ο Χάρη ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα, για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι πριν 3 χρόνια ήρθε ο Χάρη μαζί με κάποιους άλλους παίκτες στον ΠΑΟΚ και στην ουσία άλλαξε την πορεία της ομάδας. Την έβαλε σε πορεία πρωταθλητισμού. Αλλά όσο αφορά και εμάς τους συμπαίκτες, σαν συμπαίκτες ο Χάρη είναι ένας παίκτης που είναι γεννημένος ηγέτης, δίνει πάρα πολλά εκτός του αγωνιστικού. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι με την καθημερινή τριβή με αυτόν τον παίκτη έχουμε κερδίσει σίγουρα όλοι οι παίκτες πολλά. Και τον ευχαριστούμε για όλα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα και για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Εντάξει, νομίζω ότι ακόμα και τώρα αυτά που μας λες δείχνουν το πόσο δύσκολο ήταν αυτός ο αποχαιρετισμός και αυτός ο χωρισμός γενικά μεταξύ σας, γιατί ήσασταν και πάρα πολύ δεμένοι και είναι από τα στοιχεία που σας έχουν βοηθήσει τα τελευταία χρόνια να παίρνετε και τον τίτλο του πρωταθλήματος. Τώρα, όσον αφορά στον νέο παίκτη, τον Ουσίκοφ, είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρεις, τον ξέρει κάποιο από τα υπόλοιπα παιδιά, θεωρείτε ότι θα βοηθήσει και μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί με βάση και το βιογραφικό του έρχεται πραγματικά ως μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Ναι, το καινούριο παίκτη το ξέρουμε, όπως είπες και εσύ, με βάση το βιογραφικό του. Είναι ένας παίκτης που έχει παίξει για 3 χρόνια, να μην κάνω λάθος, στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Που για να παίξει στο Ιταλικό πρωτάθλημα υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές και κάποια στάνταρ που πρέπει να έχεις, που είναι πολύ υψηλά τόσο σε αθλητικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματισμό. Αυτό είναι κάτι που μόνο του που δείχνει ότι είναι ένας παίκτης καλός. Τον έχουμε δει να αγωνίζεται περιστασιακά όταν έπαιζε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα μένει να δούμε πώς θα δέσει με την ομάδα και πιστεύουμε ότι εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σαν συμπαίκτες για να, όπως με κάθε παίκτη, να εγκληματιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και να δέσει με το υπόλοιπο, με τους υπόλοιπους παίκτες. Ναι, εντάξει, είναι πολύ κομβικό και σημαντικό για έναν παίκτη όταν έρχεται σε μια ομάδα και μεσούς της αγωνιστικής περίοδου να νιώσει όσο πιο σύντομα γίνεται ότι είναι οικείο το περιβάλλον και να τον βοηθήσει αυτό έτσι μαζί και με τις προπονήσεις να μπολιαστεί, να μπει στο κλίμα. Ωραία, ναι, ας πάμε λίγο στο σημερινό παιχνίδι με τον Ηρακλή. Νομίζω ότι και πιο ψηλά είναι ο ΠΑΟΚ στην βαθμολογία. Υπάρχει και μια διαφορά στην δυναμικότητα των δύο ομάδων. Εσείς πώς το βλέπετε? Δηλαδή, θα ήθελα να πάμε λίγο, επειδή μας βοηθάει πολύ η δική σου παρουσία, στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος. Πού πιστεύεις ότι έχει ο ΠΑΟΚ πλεονέκτημα, πού μπορεί να κρυθεί το παιχνίδι, πώς βλέπετε γενικά την αναμέτρηση? Ναι, όπως είπες, ας πούμε, υπάρχει μια θεωρητική διαφορά δυναμικότητας, η οποία φαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ότι είναι θεωρητικά ένα πρωτάθλημα 2 ταχυτήτων. Αλλά όλα αυτά είναι στα λόγια, στα χαρτιά και στις προβλέψεις. Από τη στιγμή που ξεκινάει ο αγώνας, πρέπει να το δείξεις μέσα στο γήπεδο και να το παρουσιάσεις μέσα στο γήπεδο. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας.
Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, για μας υπάρχουν αλλαγές που δεν θα έχουμε το Χάρη μαζί μας. Για τον Ηρακλή υπάρχουν και σε αυτούς κάποιες αλλαγές που δεν ξέρουμε πώς θα, τι επίδραση θα έχουν στο παιχνίδι τους. Σίγουρα έφυγε ο Ριζόπουλος και αποδυναμώνονται στην υποδοχή. Είναι κάτι το οποίο θα κοιτάξουμε να εκμεταλλευτούμε, γιατί μπορεί να είναι θεωρητικά πιο εύκολος αντίπαλος, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο μάτς. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι και είναι σε μια έδρα που μπορεί να γίνει δύσκολη με τις συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε να βγάλουμε τη δυναμική μας στο γήπεδο για να μπούμε με το καλό στη νέα χρονιά. Εκεί θα σε πήγαινα και εγώ σε μια δεύτερη ερώτηση για αυτό το παιχνίδι, ότι παίζει ρόλο ότι υπάρχει και αυτός ο χαρακτήρας του ντέρμπι, του τοπικού ντέρμπι, και το ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να δυσκολευτεί και λόγω της έδρας του αντιπάλου, ή μια ομάδα, ας πούμε, στο βόλεϊ, άμα είναι πολύ καλύτερη, μπορεί να τα ξεπεράσει εύκολα αυτά. Θεωρητικά αυτό ισχύει. Το βόλιο είναι ένα άθλημα που δεν επηρεάζει τόσο πολύ από άλλους παράγοντες. Είναι αυτός που είναι καλύτερος και που είναι πιο συγκεντρωμένος θεωρητικά θα κερδίζει. Από εκεί πέρα υπάρχει και το πόσο εύκολα μπορεί να κερδίσει. Και εντάξει, αυτός ο χαρακτήρας του παιχνιδιού, εμείς είμαστε οι πρωταθλητές, πάντα με όποιον και να παίζουμε αντίπαλοι. Η άλλη ομάδα θέλει να παίζει ελεύθερα και κάνει τα πάντα για να κερδίσει τον πρωταθλητή. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο ντέρμπι, που ίσως για τους παίχτες και την ομάδα του Ηρακλή σημαίνει περισσότερα. Αλλά εμείς δεν δίνουμε βάση σε αυτά. Εμείς θα κοιτάξουμε να μπούμε συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό πλάνο που έχουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι όσο πιο εύκολα γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Άμα έτσι, γιατί νομίζω ότι το καλύψαμε και το σημερινό παιχνίδι, άμα ξεφεύγαμε λίγο από την ελληνική πραγματικότητα και πηγαίναμε σε αυτές τις αναμετρήσεις στο Champions League, νομίζω ότι έχετε αρκετά κρίσιμα μάτς μέσα στον Ιανουάριο, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνουν έτσι και την πρόκριση. Το αν η ομάδα καταφέρει δηλαδή να συνεχίσει στην Ευρώπη. Πώς τα βλέπετε σε αυτά τα παιχνίδια? Είναι εκτός από μια πρόκληση για την ομάδα και μια προσωπική πρόκληση, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να συνεχίσετε στην Ευρώπη και να πάρετε κι εσείς άλλες παραστάσεις, άλλες εμπειρίες? Ναι, σίγουρα το Champions League είναι η κορυφαία οργάνωση συλλογική στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Ξεκινήσαμε δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχουμε παίξει τα δώσαμε όλα. Καταφέραμε να πάρουμε ένα βαθμό στη Φιλανδία, αν και νομίζω μπορούσαμε να πάρουμε παραπάνω. Τώρα από εκεί και πέρα ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα, το οποίο για να μην κρυβόμαστε, νομίζω όλοι έχουμε στο μυαλό μας, στο πίσω μέρος του μυαλό μας, αυτά τα παιχνίδια. Παίζουμε νομίζω πρώτα με τη Friedrichshafen, τη γερμανική ομάδα, σε δύο εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε αυτό το διάστημα των Χριστουγέννων που καθίσαμε μια εβδομάδα, νομίζω προετοιμαστήκαμε περισσότερο να είμαστε έτοιμοι σε αυτά τα παιχνίδια. Και από εδώ και πέρα, με τις νέες προσθήκες που θα κάνει η ομάδα, με το χρόνο που δουλεύει πέρ μας, νομίζω θα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να χτυπήσουμε την πρόκριση και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Εντάξει Γιάννη, νομίζω ότι αν και ο Κώστας δεν έχει κάτι άλλο... Ναι, θέλω να το ρωτήσω το εξής, αν πιστεύει θεωρητικά, σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί πρακτικά θα το δούμε στο γήπεδο, ότι οι αλλαγές, οι υφιστάμενες αλλαγές και το ενδεχόμενο να προσθεθεί ένας παίκτης Γιάννη για τον μπλοκ θα παρουσιάσουν ένα ΠΑΟΚ καλύτερο από αυτόν που είδαμε μέχρι τώρα? Είναι, ξαναλέω, θεωρητικού επίπεδου η ερώτηση, γιατί θα πρέπει να το δούμε στο γήπεδο, τον Ουσίκοφ και γενικότερα να έρθει ο παίκτης για τον οποίο γίνεται συζήτηση. Ξέρεις, σε βάζω σε συγκρίσεις. Αν όμως, γιατί εντάξει, η πείρα σου είναι τεράστια, πιστεύεις ότι θα δούμε καλύτερο ΠΑΟΚ από αυτόν που είδαμε μέχρι τώρα? Σίγουρα, όταν γίνονται αλλαγές νομίζω γίνονται για το καλύτερο, και όταν ο προπονητής και η διοίκηση αποφασίζουν για κάποιες τέτοιες αλλαγές, σίγουρα είναι για το καλύτερο δυνατό. Νομίζω η ομάδα βάζει τις βάσεις για να γίνει, θέτονται ας πούμε βάσεις για να παρουσιαστεί η ομάδα καλύτερη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με το που γίνουν οι μεταγραφές είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να δουλέψουμε, να δεθούμε σαν ομάδα, να το παρουσιάσουμε, και ενώ μέχρι τώρα ο χρόνος ήταν υπέρ μας, τώρα ο χρόνος λιγοστεύει και πρέπει σε μικρότερο χρονικό διάστημα να είμαστε έτοιμοι, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε διπλά. Βέβαια έχουμε το θετικό ότι σαν ομάδα, οι περισσότεροι αυτοί ήμασταν και πέρσι, έχουμε συνηθίσει σε αυτό, γιατί και πέρσι έγινε πάνω κάτω κάτι ανάλογο.
κάτι ανάλογο. Εύχομαι να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί, τα προηγούμενα χρόνια για να παρουσιαστούμε καλύτερα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, Γρηγόρη Γιάννη. Καλή χρονιά. Με υγεία πρώτα απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να τα ξαναπούμε και στην πορεία της σεζόν.